ώρες online πάει παντού. Δεν θα μπορούσε να μην έρθει και στη Θεσσαλονίκη και να συναντήσει δύο νέα παιδιά, δύο ανθρώπους όπου έχουν βάλει σε στόχο να καλύψουν τα κενά που έχει η οπτική και η οπτομετρία, τουλάχιστον στο κομμάτι των φακών επαφής. Έχουν στήσει μια εταιρεία, ο Νίκος ο Βασιλείου με τον Λευτέρη τον Καραγεωργιάδη. Αφήνω δεύτερο τον Λευτέρη γιατί είναι πιο γνωστός και πιο παλιός στον κλάδο. Την iArt Laboratories. Με στόχο αυτά που είπαμε πιο πριν. Θα θέλαμε ένα μικρό ιστορικό της διαδρομής που έχετε έως τα τώρα στο κλάδο της οπτικής και της οπτομετρίας. Ακούμε. Η διαδρομή μας άρχισε πριν αρκετά χρόνια, γιατί είμαστε από δεύτερη γενιά στο χώρο των οπτικών, οπότε γνωρίσαμε την όραση από μικρή και μετά τις σπουδές μας στην οπτική και την οπτομετρία αποφασίσαμε να διαστιαστούμε περισσότερο σε ειδικά προϊόντα. Αρχίζοντας να εφαρμόζουμε πιο πολύπλοκα περιστατικά με φακούς επαφής και προβλήματα, είδαμε το κενό που υπάρχει στο να έχουμε πιο αποτελεσματικά προϊόντα και έτσι αποφασίσαμε να στήσουμε την πρώτη και μοναδική κατασκευαστική μονάδα φακών επαφής στη χώρα, αρχίζοντας σε πρώτη φάση να δοκιμάζουμε καινούριους σχεδιασμούς οι οποίοι ικανοποιούσαν το τελικό αποτέλεσμα και περνώντας μέσα σε αυτά τα χρόνια φτάσαμε σε ένα επίπεδο να έχουμε εξελίξει έτσι τα προϊόντα τα οποία να είναι εύχριστα και από πλευράς πρωτοκόλων εφαρμογής και από πλευράς σχεδιασμών να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εφαρμοστές οι οποίοι δεν έχουν καθημερινή συχνή τριβή και με πιο ιδιαίτερα προϊόντα. Οπότε αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε μια μεγάλη γκάμα φακών, τα οποία περιλαμβάνει από μαλακούς φακούς, σκληρούς αδιαπερατούς, κερατοειδικούς μέχρι και σκληρικούς φακούς. Και βεβαίως έχουμε και κάποιες ιδιαίτερες καινοτομίες, γιατί είμαστε μία από τις 3-4 εταιρείες στον κόσμο που κατασκευάζουμε προσθετικούς φακούς επαφής κατασκευασμένους στο χέρι με μια τεχνολογία 3D. Και το τελευταίο κομμάτι το οποίο έχουμε αναπτύξει είναι τα βοηθήματα χαμηλής όρασης, εκμεταλλευόμενοι πάντα την τεχνολογία την οποία χρησιμοποιούμε, έτσι ώστε να προσφέρουμε κάποιες τηλεσκοπικές λύσεις για ανθρώπους, για ασθενείς με μειωμένη όραση. Νίκο. Να ξεκινήσουμε λιγάκι από πιο παλιά, ναι. Πιο παλιά, όπως ανέφερε και ο Λευτέρης, είμαστε ακόμη οικογένεια οπτικών. Είχαμε μια ιδιαίτερη αγάπη για αυτό το κομμάτι, κατά πρώτον τον Λευτέρης, γιατί ήταν ο μεγαλύτερος μεταξύ των δύο για το κομμάτι των δύσκολων περιστατικών. Είσαστε και ξαδέρφια. Είμαστε ξαδέρφια, ακριβώς, οικογενειακή επιχείρηση, όπως το 90% των ελληνικών οπτικών οικογενειών. Και η ανάγκη των διαφορετικών λύσεων σε δύσκολα περιστατικά όπως μεταμοσχευμένα μάτια ή περιπτώσεις κερατόγων και το καθεξής έσβροχνε κατά βάση το Λευτέρη εκείνη την εποχή να βρει νέες λύσεις ή λύσεις οι οποίες δεν ήταν εύκολα κατασκευάσιμες ακόμα και από εταιρείες του εξωτερικού να μας οθήσει στο χώρο πλέον της κατασκευής όπου εγώ ως νεότερος στην οικογένεια πλέον μου δόθηκε δυνατότητα να μετά τις σπουδές μου να δουλέψω σε εταιρεία κατασκευής φακών επαφής στο εξωτερικό να αναπτύξουμε ένα know-how το οποίο το βάλαμε σε πράξη και σε όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που όπως ανέφερε ο Λευτέρης μπορούν να εξυπηρετήσουν και να λύσουν προβλήματα τα οποία μέχρι πρότινος δεν είχαμε τη δυνατότητα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να το κάνουμε σχετικά εύκολα. Υπήρχαν πάντα δυνατότητες να ληφθούν κάποια πράγματα, αλλά τώρα είναι πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο εύκολο και υπάρχει φυσικά και όλη η τεχνολογική υποδομή και η γνώση, ώστε να μπορέσουμε να κατευθύνουμε στη λύση τέτοιων περιστατικών.
Από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι γνωρίζουμε γενικότερα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ό,τι κατασκευάζατε ήταν για δικές σας ανάγκες. Και τώρα έχετε ανοιχτεί για τα καλά και στον υπόλοιπο οπτικό κλάδο, δηλαδή. Πέστε μας, πώς γίνεται αυτή η συνεργασία. Εμείς αρχίσαμε τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα περίπου 2-3 χρόνια, ουσιαστικά κατασκευάζαμε, σχεδιάζαμε, κατασκευάζαμε και δοκιμάζαμε τελικά τα προϊόντα, χωρίς να υπάρχουν καν στην αγορά. Γιατί ξεκινήσαμε το μηδέν με δικές μας ιδέες να εφαρμόσουμε δικούς μας σχεδιασμούς φακών επαφής και μετά άρχισαν να βγει στην αγορά πιο δειλά, προχωρώντας πολύ εξατομικευμένα στην αρχή. Αλλά πλέον τα προϊόντα τα έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να είναι εύχριστα για τον εφαρμοστή και γι' αυτό το λόγο τώρα πλέον προμηθεύουμε σε όλη την Ελλάδα και βέβαια και σε μερικές άλλες χώρες του κόσμου, από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ινδία. Λατινική Αμερική μέχρι την Ινδία? Ναι. Σε αυτές τις δύο μόνο? Και στην Ευρώπη. Η κοντινή είναι πιο εύκολη, η μακρινή είναι λίγο πιο πολύ πιο εύκολη. Και τώρα ο στόχος ποιος είναι, δηλαδή, ο άμεσος στόχος? Κάνετε ένα σεμινάριο το Γενάρη στην Αθήνα. Πότε? Ναι, στις 23 και 24 Ιανουαρίου. Ποιο τι στόχο έχει? Ο στόχος είναι να έχουμε έναν πολύ καλό διάβλο επικοινωνίας με τους εφαρμοστές. Οπότε οπουδήποτε βρίσκεται κάποιος να μπορούμε να έχουμε μια σωστή επικοινωνία έτσι ώστε να παίρνει διαγνωστικά set ή να μας δίνει τα στοιχεία που χρειαζόμαστε και να κατασκευάζουμε τα προϊόντα τα οποία θα λύνουν τα προβλήματα της όρασης των πελατών του. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και επειδή υπάρχει όλη η τεχνογνωσία, υπάρχει όλη η κλινική εμπειρία και εμείς από αυτό μπορούμε να στηρίξουμε όσους τους συνεργάζονται μαζί μας, το βασικό μας θέμα το οποίο πρέπει να το έχουμε λυμμένο καλά είναι η σωστή επικοινωνία. Γι' αυτό είναι ένας τρόπος να δείξουμε κάποιους τρόπους εφαρμογής, κάποια μυστικά τα οποία έχουν σημασία οι λεπτομέρειες στα δύσκολα περιστατικά και από εκεί και πέρα να υπάρχει αυτή η επικοινωνία ώστε να τα προϊόντα να λειτουργούν ακόμη καλύτερα από όσο κάποιος τα περίμενε. Σε αυτές τις διαδικασίες είσαστε πιστοποιημένοι ή απλά δουλεύετε και... Η iArt Laboratory σαν εταιρεία έχει ένα κομμάτι μέσα στο διοικητικό τμήμα, ας το πούμε, το οποίο ασχολείται και έχει στήσει μια μεγάλη βάση δεδομένων για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας και φυσικά για την κατασκευή αυτών των προϊόντων με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία χρειάζεται η ύπαρξη σήμανσης CE. Αυτό δεν είναι μια τόσο απλή διαδικασία, δεν είναι ένα παραγόμενο προϊόν το οποίο δεν έχει διαβάθμιση, έχει μια υψηλή κλινική διαβάθμιση με υψηλό ποσοστό επικινδυνότητας ή ρίσκου. Μέσα στην εταιρεία έχουμε καταφέρει να απλουστεύσουμε όλο αυτό το σύστημα, να έχουμε τόσα πολλά δεδομένα είτε κλινικής έρευνας, είτε στην κατηγορία της ήλικου επακρίτησης, δηλαδή αν κάποιο προϊόν μας δεν τηρεί κάποιες προδιαγραφές ή κάποια άλλα δεδομένα, έχουμε τη δυνατότητα να το προλάβουμε πριν φτάσει στον τελικό χρήστη. Και φυσικά η χυλασιμότητα που είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα στα γιατροτεχνολογικά προϊόντα, το οποίο από τη στιγμή που θα παραχθεί ένα προϊόν στην εταιρεία μας, γνωρίζουμε όλη του την πορεία από την πρώτη ύλη μέχρι τον τελικό χρήστη. Ο ανταγωνισμός. Έχει τον ανταγωνισμό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι το οποίο είχαμε ποτέ στο μυαλό μας και δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα. Για ποιον λόγο? Γιατί τα προϊόντα που έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάζουμε είναι πλέον τόσο δοκιμασμένα και τα έχουμε τόσο γνώριμα πλέον στην κλινική πράξη. Και εκεί είναι η πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα της iArt Laboratories. Είμαστε από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο, οι άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν την τεχνική και κλινική υποστήριξη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρχίσει από το μικρό κομματάκι του σχεδιασμού, μέχρι το θέμα της κατασκευής, μέχρι το θέμα της δοκιμής του προϊόντος. Συνεπώς, ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι που μας απασχολεί. Μας απασχολεί να μπορούμε να δίνουμε στους εφαρμοστές, αυτούς που θέλουν να εφαρμόσουν τα προϊόντα μας, την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να φτάνουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αυτό πετυχαίνουν νομίζω.
υπάρχει ενδιαφέρον από τους οπτικούς. Και από ποια κατηγορία περισσότερο ίσως. Θα μπορούσα να πω ότι τα τελευταία χρόνια λόγω και της σίγουρα η δουλειά ενός οπτικού καταστήματος περιλαμβάνει πολλούς τομείς. Δεν είναι μόνο το εμπόριο οπτικών ειδών, η εφαρμογή σκελετών οράσεως, η φακών επαφής, είναι και τα πιο εξειδικευμένα περιστατικά, τα οποία σίγουρα ο νεότερος κόσμος, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν στο επάγγελμα, έχουν καλύτερη βάση γνώσεων, μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα κάποια πράγματα και φυσικά τους ενδιαφέρει, γιατί αυτό αμέσως αναβαθμίζει και το επαγγελματικό τους και επιστημονικό τους προφίλ, λύνοντας πλέον προβλήματα όρασης, έτσι, λειτουργικά θέματα, σε ασθενείς οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια μειωμένη όραση ή να μπορούν να ξαναγίνουν ενεργοί πάλι στην καθημερινότητά τους, στις καθημερινές τους πράξεις. Και ο παράγοντας ασθενής που θα πρέπει να τον δει, να τον δείτε, πώς γίνεται, δηλαδή διαλληλογραφία στα... Μα αυτό θα κάνει ο εκάστοτε εφαρμοστής. Εμείς έχουμε το σχεδιασμό των προϊόντων και δόξα τω Θεώ σήμερα η τεχνολογία είναι πολύ εύκολη και πολύ οικονομική, ώστε να μεταφέρονται στοιχεία. Δηλαδή πολλές φορές αρχίζουμε από μια τοπογραφία που μπορεί να υπάρχει και να δώσουμε κάποιες συμβουλές. Άλλες φορές απλά έχουμε κάποια εργαλεία τα οποία είναι τα διαγνωστικά μας set, τα οποία αναλόγως στην περίπτωση εφαρμόζει ο εφαρμοστής, μας δίνει τα δεδομένα και αυτά που έχει βρει από τη διάθλασή του, από ό,τι βλέπει, ή τυχόν μια εύκολη φωτογραφία, ένα πολύ γρήγορο βίντεο, ακόμη και από ένα κινητό τηλέφωνο, μας δίνει το feedback και για αυτόν ο οποίος δεν έχει την εμπειρία, εμείς μπορούμε να στηρίξουμε όλη αυτή τη διαδικασία και να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, από οπουδήποτε είναι, είτε είναι στην Θεσσαλονίκη, είτε είναι στην Κρήτη, είτε είναι στην Κολομβία, μπορούμε να υποστηρίξουμε το ίδιο καλά τους πελάτες μας. Ανακεφαλαιώνοντας, ποιες είναι συγκεκριμένα πλέον οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τα οποία προσφέρετε? Λάιαρτ κατασκευάζει φακούς επαφής μαλακούς σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε λέγεται μια μοιοπία υψηλή, μια υπερμετροπία, διάμετρη, υλικά διαφορετικά. Φυσικά αστιγματικούς φακούς με οποιοδήποτε αστιγματισμό μέχρι 12 βαθμούς. Φτιάχνουμε φακούς επαφής κερατοκονικούς, μαλακούς, σκληρούς, αεροδιαπερατούς. Σκληρικούς φακούς που φορτούνται πάρα πολύ γιατί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Από εκεί και πέρα το άλλο το κομμάτι είναι το κομμάτι της προσθετικής αποκατάστασης, δηλαδή προσθετική φακή επαφής για ανθρώπους που έχουν λείπει ένα κομμάτι της σύνδετας, που έχουν ένα λεύκομα, δηλαδή ένα μάτι το οποίο δεν έχει την αισθητική του, την κανονική, για ανθρώπους που έχουν φωτοφοβία, έχει χαθεί η ρίδα, λείπει και ο φακός τους, χρειάζεται και διόρθωση. Όλα αυτά αποκαθίστανται με τους προσθετικούς φακούς άξιες που κατασκευάσουμε. Επίσης, το άλλο το μέρος είναι τα βοηθήματα χαμηλής όρασης, τα οποία σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε μερικά ξυλοκλούδια, μερικά κάποια κομμάτια τους, βοηθήματα τηλεσκοπικά τα οποία προσφέρουμε στους επαγγελματίες υγείας. Και ένα άλλο μέρος το οποίο το εφαρμόζουμε και κατασκευάζουμε μόνο εμείς λόγω της ιδιαιτερότητάς του και της δυσκολίας του, είναι οφθαλμικές προθέσεις. Δηλαδή, η τεχνητή οφθαλμή, οι οποίοι κατασκευάζονται εξατομικευμένα για τον καθένα, βάσει εκμαγείου και γίνεται μια δουλειά η οποία βέβαια είναι χρονοβόρα, αλλά αυτή είναι κάτι το οποίο γίνεται στο κέντρο εφαρμογής μας μόνο. Προς το παρόν τουλάχιστον. Νίκο, να προσθέσεις κάτι που διέφυγε στις ερωτήσεις μου. Ναι, αυτό το οποίο με την ευκαιρία του συγκεκριμένου σεμιναρίου που θα γίνει στην Αθήνα είναι ότι πέρα από αυτές τις βασικές υπηρεσίες, μάλλον προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε, αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε σαν μήνυμα είναι ότι η συγκεκριμένη γνώση είμαστε σε θέση να τη μεταδώσουμε με σκοπό να δημιουργηθούν διάφοροι θύλακες ή κέντρα ανά την Ευρώπη και ανά την Ελλάδα φυσικά, έτσι ώστε οι εφαρμοστές να έχουν τη γνώση τη συγκεκριμένη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό και φυσικά τον τρόπο επικοινωνίας, αυτό που ανέφερε ο Λευθέρης, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αυτό δίνει μια μεγάλη δυναμική σε διάφορους εφαρμοστές ανά την Ελλάδα. Σίγουρα το να μετακινηθεί κάποιος ασθενής δεν είναι τόσο εύκολο στα κέντρα, στα μεγάλα κέντρα, αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. Μπορεί να γίνει σε πολύ μικρότερες περιοχές.
εφόσον ένας ασθενής έχει κοντά τον εφαρμοστή του, να μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρίσκει μία λύση, αν έχει κάποιο πρόβλημα, στον άνθρωπο τον οποίο τον παρακολουθεί. Στόχος του ΟΡΕΣ Online, ως γνωστό, είναι η ενημέρωση. Προς τούτο και η ενημέρωση του κλάδου γενικότερα σε μια σειρά θέματα και επειδή εξελίσσονται πάρα πολλά ζητήματα καθημερινά, θέλουμε να είμαστε δίπλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο, για τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες νομίζω ότι θα αξιοποιηθούν αντίστοιχα. Νίκο, εμείς ευχαριστούμε, συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου και τη συνεχή ενημέρωση τις δεκαετίες πλέον, τις οποίες μετράς στην πλάτη σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστούμε.